Βγήκαν οι ομάδες για τη Σέντρα και ενώ είχαν γίνει τα διαδικαστικά, η ατμόσφαιρα είχε γίνει από πυρηνική, από δακρυγόνα και κάποια χημικά που είχαν πέσει πριν και από τους οπαδούς των ομάδων που άναψαν κάποια, πώς θα το πω, καπνογόνα πράσινα και πορτοκαλί, μεν και ιδέν, και απάντησε και η αστυνομία. Γιατί αρχικά πετάγαν φωτοβολίδες στην αστυνομία. Οπότε η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και αυτό έκανε την ατμόσφαιρα αποπληκτική. Είναι και το ΆΚΑ ένα γήπεδο το οποίο τα δακρυγόνα πέσουν κάτω στο ταρτάν ή στις κάτω θύρες, επειδή είναι σκεπαστό όλο από πάνω, δεν αφήνει να φύγει στον αέρα και να εκτονωθεί η κατάσταση. Οπότε έγινε ακόμα χειρότερο. Νομίζω είδατε και κάποιες σκηνές από παιδάκια που να κλαίνε. Ναι, γιατί... Οπότε όλοι αναγκαστήκανε να βάλουν τις μάσκες που έχουν κατά του κορονοϊού, προκειμένου να προστατευτούν από τις οσμές των δακρυγόνων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αποπληκτική ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει φυσικά για τους παίχτες. Οπότε ο Ισπανός ηγετής κάλεσε τόσο τις ομάδες όσο και τις δύο αποστολές να μπουν όλοι μέσα στα αποδυτήρια προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και εν συνεχεία να βγει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν συνεχίζεται η ρήψη δακρυγόνων ή κάποιων άλλων χημικών. Απλά τώρα νομίζω το θέμα είναι πόση ώρα θα πάρει για να καθαρίσει, η ατμόσφαιρα. Πέναλτι που δόθηκε με χρήση VAR από τον Αντώνιο Λαόθ. Παίχτες του Γιωβάνοβιτς πανηγυρίζουν. Και βλέπετε τι γίνεται και στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Και ο Λαόθ στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Τη στιγμή που έχουν φτάσει κοντά στο σημαίακι, βρέθηκε στο επίκεντρο κάποιο αντικείμενο. Ενώ ο Ρούμπεν Πέρεθ τον απομακρύνει, πρέπει να τον βρει και στο χέρι. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε κανέναν ανεγκέφαλο, σε κανέναν τύπο που έχει χάσει, που γουστάρει να λέει ότι χάνει τα λογικά του για να δικαιολογεί τις πράξεις του ή για να δικαιολογεί τις πράξεις που τον έβαλα να κάνει και να λέει εγώ το έκανα γιατί ήμουν ο τάδε ή ανήκω σε αυτή την ομάδα. Δεν το επιτρέπω. Δεν γουστάρω ρε παιδιά, δεν το επιτρέπω και δεν πρέπει να το επιτρέπει κανείς σε κανένα. Ακόμα και αν με αυτά τα πρόσημα μπορεί να έχουμε και φιλία και βαθμό συγγένειας. Αν δεν πούμε μόνοι μας παιδιά ένα stop, ένα έως εδώ, αυτό θα συνεχίζεται. Μένει οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι τύποι είναι εκολαπτούμενοι, επίδειξοι ή επαγγελματίες εκτελεστές. Δεν είναι μια περίπτωση οπαδικής βίας. Είναι μια περίπτωση ανθρώπων που εκφράζονται με βία, χωρίς ενδιαφέρει αν αυτή η βία θα είναι θανάσιμη ή αν θα προκαλέσει τραυματισμό ή αν θα προκαλέσει την απώλεια ή τη διάλυση μιας περιουσίας. Είναι ομάδες που αποτελούν ένα μικρό στρατό που κάποιοι τους χρηματοδοτούν, κάποιοι τους παρέχουν ασυλία, κάποιοι τους χρησιμοποιούν για να αυτές να εκφράζουν έτσι, να εκτονώνουν τις αντιπάθειές τους ή να διορθώνουν σε εισαγωγικά τις δικές τους εκκρεμότητες. Λοιπόν, το θέμα του οπαδού και του φιλάθλου για μένα απέχει από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτοί οι τύποι είναι τύποι οι οποίοι δηλώνουν μέλη ομάδας, δηλώνουν φίλαθλοι, αποκλείεται βέβαια, ή δηλώνουν οπαδοί για να έχουν ένα πρόσχημα, ένα επιχείρημα. Αν τους πάρεις αυτούς έναν έναν και τους πας οπουδήποτε, θα βγάζουν βία, θα προκαλούν ζημιά, θα προκαλούν φθορά, ενδεχομένως και με κίνδυνο απώλειας ζωής ή θα σκοτώνουν γιατί θα ανήκουν κάπου αλλού. Είτε αυτό λέγεται ομάδα, είτε λέγεται αύριο επιχείρηση, είτε λέγεται ξέρω εγώ γειτονιά, είτε λέγεται οτιδήποτε. Είναι πρόσωπα τα οποία τα αφήσαμε, είναι πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν μέσα τους, έχουν εμολυνθεί από το μικρόβιο, από το βάκινο της διχόνοιας ή του μίσους, είτε για να απαντήσουν σε δικά τους ελλείμματα που είχαν από το παρελθόν τους, από την οικογένειά τους, από το παρόν, από την προσωπική τους απογοήτευση και βρέθηκαν πολύ μαζί με την ίδια διάθεση. Δεν ανήκουν λοιπόν σε κανένα αθλητικό σύλλογο αυτά τα πρόσωπα. Είναι υπάνθρωποι. Είναι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να αποκτήσουν κοινωνικό στίγμα ή παρουσία, ενδεχομένως και χρηματοδότηση, με αυτή τη μορφή βίας. Με τη βία που προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή διάλυση περιουσιών. Σε αυτούς πρέπει να γυρίσουν την πλάτη όλοι. Η κοινωνία έχει το πρόσωπο που εμείς ως μέλη της κοινωνίας το καθορίζουμε. Εάν εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε, άστε το παιδί, δεν βαριέσαι, σιγά μου ρε τι έκανε, δεν έκανε και φόνο, φτάνει κάποια στιγμή να κάνει φόνο. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ, χθες ο Άκης.
Όταν θα έρθει σε μένα, τι θα πω εγώ για το παιδί μου. Όταν θα έρθει σε σένα, τι θα πεις εσύ για τον κολλητό σου. Όταν θα έρθει σε σένα, φίλε ακροατή, τι θα πεις για τον εαυτό σου, για το παιδί σου ή για την μητέρα σου, τον πατέρα σου. Η βία, παιδιά, δεν έχει διακρίσεις. Η βία είναι βία. Ποιοι εκολάπτουν, ποιοι συντηρούν και ποιοι χρηματοδοτούν τη βία, είναι θέμα των αρχών και της δικαιοσύνης. Κάποιον άλλον πληρώνουμε. Σε κάποιον άλλον έχουμε δώσει την εξουσία και τη δύναμη να αποφασίσει, να ερευνήσει, να εντοπίσει και να καταδικάσει και να εξαφανίσει από κάθε είδος μόλυνσης θανάσιμης την κοινωνία μας. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη, είναι οι αστυνομικές αρχές, είναι γενικά αυτό που λέμε όλοι μας θεσμοί.